Γράφει πέμπτης γενιάς. Η είδηση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος απόκτησης των F-35 από την Ελλάδα ήταν κάτι για το οποίο ο Πρωθυπουργός είχε προειδεάσει πριν το ταξίδι του στην Αμερική. Η Τουρκία συμμετείχε στο πρόγραμμα σχεδιασμού, ανάπτυξης και παραγωγής του από το 1999. Τα είδαμε να πετούν με τα χρώματα της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας, όχι όμως δεν πέταξαν ποτέ εκτός ΗΠΑ, αλλά η Τουρκία τώρα βγαίνει και εκτός συμμετοχής στην παραγωγική διαδικασία. Τώρα η Ελλάδα πάει να κάνει την ολική επαναφορά, καταθέτοντας επίσημη εκδήλωση ενδιαφέροντος, κάτι που σε συνδυασμό με τα αναβαθμισμένα F-16 σε κατηγορία Viper θα μετατρέψουν την ελληνική πολεμική αεροπορία ίσως την πιο ισχυρή δύναμη της περιοχής. Όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Άμυνας, ο Ντόναλντ Τραμπ έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ελληνική πρόταση. Εντυπωσιάστηκα από τις ερωτήσεις που είχε να κάνει με τα F-35 αλλά και το πρόγραμμα της αναβάθμισης των F-16. Αναγκάστηκα να πάρω το λόγο και να το απαντήσω δίνοντας πληροφορίες πολύ ειδικές για το πρόγραμμα αυτό και το τι σημαίνει για μας. Το μαχητικό πέμπτης γενιάς έχει τεχνολογία stealth, κάτι που το κάνει σχεδόν αόρατο στα αντίπαλα ραντάρ. Τα ηλεκτρονικά του μπορεί να εντοπίσουν κάθε απειλή σε ακτίνα έως και 70 μιλίων και θεωρείται το ιδανικό αεροσκάφος αυτή τη στιγμή για επιχειρήσεις κρούσης. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η Ελλάδα εξετάζει το ενδεχόμενο απόκτησης τουλάχιστον 20 αεροσκαφών με οροφήτα 30, ενώ εξέφρασε και έτοιμα συμμετοχής σε τμήμα συμπαραγωγής στα αεροσκάφους, αυτό δηλαδή το κομμάτι που χάνει η Τουρκία. Ήδη η Τουρκία βρίσκεται σε αναβρασμό με τα F-35 που τον περασμένο Μάρτιο θα είδε να προσγειώνται για πρώτη φορά στην αεροπορική βάση της Ανδραβίδας, στην άσκηση Νίωχος. Η επιλογή της Ελλάδας ανατρέπει ριζικά τις ισορροπίες στον αέρα του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου.